Ευχαριστώ πάρα πολύ, συντρόφες και σύντροφοι, για την πρόσκληση σήμερα που μας κάνατε, σε μένα και τον Γιάννη. Η σημερινή συζήτηση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι στη γειτονιά μας βέβαια και άρα μας αφορά άμεσα. Αφετέρου γιατί επηρεαζόμαστε από αυτή με χίλιους δύο τρόπους. Και τέλος γιατί είναι μια περιοχή που, όπως γνωρίζετε, η περιοχή δηλαδή που εκτείνεται από την Τουρκία, το Μαγκρέπ στη Βόρεια Αφρική μέχρι και το Ιράν, μια περιοχή που προκαλεί σε όλο τον κόσμο αναταράξεις, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως το επίκεντρο πάρα πολλών διενέξεων, προκαλεί πάρα πολλές διενέξεις παγκόσμια. Ακόμα και την εποχή του ψυχρού πολέμου, η Μέση Ανατολή ήταν το επίκεντρο της μεγάλης αντιπαράθεσης Ανατολής και Δύσης. Για αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ειδικά για την Τουρκία, θα πρέπει να την εντάξουμε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν αυτής ακριβώς περιοχής. Εγώ λοιπόν στη δική μου εισήγηση θα κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα και θα έλθει μετά ο σύντροφος ο Γιάννης να μιλήσει για την Τουρκία γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα και μπορώ και έχοντας την ικανότητα να σας μεταδώσει περισσότερα πράγματα από ότι εγώ. Θα βάλω λοιπόν την Τουρκία μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και κυρίως της Μέσης Ανατολής. Και επειδή όμως δεν έχω μικρόφωνο, αν μπορείτε ησυχία γιατί ακούω φωνές. Όχι επειδή ακούω φωνές σαν τη Ζαντάρκα, αλλά επειδή δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή μου, καταλαβαίνετε. Πρέπει να συγκεντρωθώ για να... Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα δεκάδες κράτη που υπάρχουν, 22 συνολικά, αν βάλουμε και τις περιφερειακές Τουρκία και λοιπά, πάμε σε περισσότερα, δεν είναι ένα και το αυτό μοσαϊκό. Έχουν μέσα τους μυριάδες πράγματα. Θρησκείες, δόγματα, πολιτισμούς, γλώσσες, φυλές. Κυρίαρχο στοιχείο η φυλή στον αραβικό χώρο και όχι το γνωστό δυτικό πολιτικό σύστημα που γνωρίζουμε στη Δύση. Και έχει σημασία αυτό. Μία μεγάλη αντιπαράθεση, και σε αυτό θέλω να ξεκινήσω, είναι μεταξύ δύο στρατοπέδων που έχουν να κάνουν με τη μουσουλμανική θρησκεία, όχι όμως μόνο με αυτή. Και είναι τα δύο μεγάλα δόγματα, αυτή η αντιπαράθεση, το κυρίαρχο δόγμα του σουνισμού και το μειοψηφικό στους μουσουλμάνους δόγμα του σιισμού. Η μεγάλη χώρα, η σιητική, όπως γνωρίζετε ενδεχομένως, είναι το Ιράν. Στις υπόλοιπες χώρες, είτε όλοι είναι σουνίτες, για παράδειγμα Παλαιστίνη, ή υπάρχει μία κυρίως πλειοψηφία σουνιτών και μία μειοψηφία σιητών. Η περίοδος η οποία μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση σημερινή ξεκινάει πριν μερικά χρόνια με την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη το 2011, βρίσκει μία λεπτή γραμμή το 2003 με την επέμβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων του στο Ιράκ και πηγαίνει πίσω στο 1978-79. Αυτά είναι τα 40 χρόνια που μας απασχολούν. Το 78 είναι η μεγάλη Ιρανική Επανάσταση όπου ο κοσμικός αλλά φιλοαμερικανός βασιλιάς, ο Σάχης Παχλαβή, εκδιώκεται από τους επαναστάτες και εγκαθιδρύεται στην αρχή μια μεταβατική επαναστατική κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν το κυρίαρχο κόμμα, το κόμμα του Χωμεϊνί των Ισλαμιστών αλλά και άλλα κόμματα, το κομμουνιστικό, το τροτσκιστικό κλπ. Το κομμουνιστικό έχει άμεση σύνδεση με τη Μόσχα και τη Σοβιετική Ένωση και καταλήγει μέσα σε μία δεκαετία, τη δεκαετία του 80 το Ιράν και εν μέσω του γνωστού σε εσάς όλους πολέμου Ιράν-Ιράκ 80-88 καταλήγει τελικά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν όπως την ξέρουμε σήμερα με κάποιες παραλλαγές. Το σκηνικό δηλαδή που διαμορφώνεται στην περιοχή από τότε μέχρι σήμερα είναι από τη μία ένα κέντρο κάποιων συμμαχικών δυνάμεων, θα εξηγήσω ποιες είναι αυτές, με το Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την Τεχεράνη στην κεφαλή. Αυτό είναι το λεγόμενο σιητικό τόξο. Το σιητικό τόξο περιλαμβάνει το Ιράν, τη Συρία υπό τον Άσαντ και την Λιβανέζικη οργάνωση, τη Λιβανέζικη σιητική οργάνωση της Χεσμπολάχ. Πρώτη δύναμη, πρώτο κόμμα στο Λίβανο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το λεγόμενο σιητικό τόξο. Άμα φέρετε στο μυαλό σας το χάρτη της περιοχής, είναι πραγματικά ένα τόξο. Συγκοινωνούν τα δοχεία που αν χαθεί το Μεσαίο, που είναι η Συρία του Άσαντ, το Ιράν δεν μπορεί να βοηθήσει τον στη σύμμαχό του Χεσμπολάχ. Από την άλλη πλευρά, στο αντίπαλο δέος,
και υπό την υψηλή πατρονία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται το λεγόμενο σουνιτικό, ο σουνιτικός άξονας, καλύτερα δεν το λέμε τόξο, γιατί δεν είναι. Ο σουνιτικός άξονας λοιπόν έχει ως επίκεντρο το 1979 που αναφέρθηκα πριν και είναι η συνθήκη, η Συμφωνία Ειρήνης στο Καμπ Ντέιβιντ υπό τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Συμφωνία η οποία έφερε και τη δολοφονία του πρόεδρου Ανουάρ Σαντάτ το 1982 από την Ισλαμική Τζιχάντ. Αυτό λοιπόν το σουνιτικό τόξο περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, ο σουνιτικός άξονας είπα καλύτερα, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κυρίως και από εκεί και πέρα έχουμε όλα τα μικρά εμιράτα και κρατήδια του κόλπου συν την Αίγυπτο. Μέχρι εδώ όλα καλά νομίζω. Σε αυτή τη σουνιτική συμμαχία, την πρωτοκαθεδρία, στον σταθερό κόσμο 1979-2011, όσο σταθερός και ήταν αυτός, υπήρχε ως πρωταγωνίστρια η Τουρκία. Σας είπα πριν ότι η σουνιτική συμμαχία είναι υπό την υψηλή επίβλεψη των ΗΠΑ. Η Τουρκία, σταθερή σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, σουνιτική χώρα, κανένα πρόβλημα. Η Τουρκία λοιπόν πάνω από αυτό. Συν το Ισραήλ, παρότι δεν είναι σουνιτική χώρα, γιατί η πλειοψηφία είναι Εβραίοι, το Ισραήλ μπαίνει σε αυτή τη συμμαχία. Από το 1967 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με το Ισραήλ. Μέχρι τότε κρατούσαν ίσες αποστάσεις μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Από το 1967 και μετά έχουμε το δόγμα Kissinger. Αδιάρρηκτες σχέσεις, ΗΠΑ, Ισραήλ κλπ. Λοιπόν, αυτό όμως το πράγμα εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Έχουμε σταθερά καθεστώτα δικτατορικά, όπως του Μπενάλη στην Τουνησία, του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, του Άσαντ στη Συρία, δικτατορικά καθεστώτα, καμία αμφιβολία, αλλά κοσμικά. Δεν έχουμε δηλαδή τζιχαντιστικές δυνάμεις που να τα απειλούν. Συμβαίνει όμως το 2003 ένα αποφασιστική σημασίας γεγονός. Και εδώ αρχίζει σιγά σιγά και εμπλέκεται και η Τουρκία που μας ενδιαφέρει σήμερα. Το 2003 υπάρχει η εισβολή, επέμβαση και η πτώση του Σαντάμ Χουσέιν από τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους του στο Ιράκ και άρα δημιουργείται για λόγους που δεν είναι του παρόντος αλλά μιας άλλης συζήτησης που είμαι προδιατεθειμένος να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, δημιουργούνται ισχυρές τζιχαντιστικές ομάδες. Σουνιτικές τζιχαντιστικές ομάδες, οι οποίες πολεμούν τους Αμερικάνους και τους συμμάχους τους, αλλά και την σιητική κυβέρνηση της Βαγδάτης. Σε αυτές τις μάχες πρωταγωνιστούν βετεράνοι του πολέμου του Αφγανιστάν. Όταν δηλαδή χιλιάδες μουσουλμάνοι έφυγαν από τη Σαουδική Αραβία, την Αφρική, την Τσετσενία και πήγαν στο Αφγανιστάν να πολεμήσουν τους Σοβιετικούς. Εδώ λοιπόν έχουμε είτε βετεράνους είτε νεαρούς τζιχαντιστές εμπνεόμενους από τον τζιχαντιστικό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του Αφγανιστάν ενάντια στους Σοβιετικούς το 79-89, οι οποίοι έχουν σύν ακόμα κάποιους λόγους να αντιπαρατεθούν στη νέα κυβέρνηση της Βαγδάτης, τη σιητική που στηρίζεται από τους Αμερικάνους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Οι λόγοι είναι ότι φεύγοντας, ρίχνοντας την εξόδου του Σαντάμ Χουσέιν, δημιουργήθηκε μια τεράστια ανεργία στον κρατικό μηχανισμό, όπου ήταν ως επί των πλείστων Σουνίτες, και εδώ η Τουρκία θα παίξει το ρόλο της αργότερα, και όλοι οι αξιωματούχοι του στρατού, του δημοσίου, της γραφειοκρατίας, μένουν κυριολεκτικά ξεκρέμαστοι. Υπάρχουν όμως και οι αξιωματικοί του στρατού του Σαντάμ Χουσέιν, οι οποίοι ενώ προφανώς προερχόμενοι από το σοσιαλιστικό κόμμα Μπαθ του Σαντάμ, δεν είναι τζιχαντιστές, μένοντας άνεργοι και θέλοντας να εκδικηθούν αυτούς που τους έριξαν, πηγαίνουν με τους τζιχαντιστές. Άρα έχουμε χίλιες περίπου μικρές τζιχαντιστικές οργανώσεις από το 2003, όπου η Τουρκία αρνείται να συνεισφέρει. Η Τουρκία του Ερντογάν το 2003 αρνείται να συνεισφέρει στην πτώση του Σαντάμ Χουσέιν. Πολύ σημαντικό.
Από το 3 λοιπόν μέχρι και το 2013-14 για 10 χρόνια χιλιάδες μικρές ομάδες τελικά ενώνονται σε μία μεγάλη υπό το λεγόμενο Ισλαμικό Χαλιφάτο, το γνωστό ISIS, το οποίο κερδίζει τον εμφύλιο τζιχαντιστικό, ενδοτζιχαντιστικό πόλεμο με την Αλ-Κάιντα. Το ISIS κερδίζει την Αλ-Κάιντα στα πεδία των μαχών. Όσοι δεν φεύγουν από την Αλ-Κάιντα γίνονται μέλη του ISIS. Η Αλ-Κάιντα φεύγει, πηγαίνει στην Ινδία η έδρα της, στη μουσουλμανικό κομμάτι της Ινδίας. Οπότε το ISIS μένει στη Συρία και στο Ιράκ. Τι ρόλο παίζει η Τουρκία σε αυτά? Η Τουρκία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν η Τουρκία ήταν σύμφωνη με την πρώτερη της κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια, θα έπρεπε να συνταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους συμμάχους στην περιοχή και να πολεμήσει τους τζιχαντιστές. Έχουν συμβεί όμως κάποιες αλλαγές. Και οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την αλλαγή του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της πολιτικής του. Το 2010, ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η Αραβική Άνοιξη, οι οικογένειες, τα ζευγάρια Άσαντ και Ερντογάν κάνουν μαζί διακοπές. Είναι μια περίοδος όπου η Συρία και η Τουρκία έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Έχει σφραγιστεί αυτή η συμμαχία από την προσωπική οικογενειακή φιλία του Άσαντ και του Ερντογάν. Μάλιστα συζητάνε για μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου και ελεύθερων συναλλαγών Ρωσίας-Τουρκίας που θα μπορούσε αυτή να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Και είναι το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2005-2006 και έχει φτάσει στο σημείο το 2008 η Τουρκία του Ερντογάν να είναι διαμεσολαβήτρια ειρήνευσης μεταξύ Συρίας και Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν. Μάλιστα το 2008 γράφεται στο Διεθνή Τύπο, χωρίς να διαψευστεί από τα επίσημους από τα μέρη, ότι υπάρχει πιθανότητα με τη διαμεσολάβηση του Ερντογάν ακόμα και να έρθουν σε συμφωνία το Ισραήλ με τη Συρία για τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτό, όπως γνωρίζετε, σταματάει το 2009 με το στόλο της Ελευθερίας και τον Αβί Μπαρμαρά. Σπάνε λοιπόν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, άρα σταματάει και διαμεσολάβηση με τη Συρία. Συνεχίζουν όμως μέχρι το 2011 οι σχέσεις Συρίας-Τουρκίας, Ερντογάν-Άσαντ. Όταν το 2011 ξεσπάει η Αραβική Άνοιξη, ξεκινάει και λίγο μετά την Άνοιξη, τον Απρίλιο, Μάιο-Ιούνιο και εμφύλιο στη Συρία. Εκεί ο Άσαντ βρίσκεται αντιμέτωπος σε μια κατάσταση που ούτε στο χειρότερό του εχθρό να μην τύχει. Έχει από τη μία τους τζιχαντιστές του ISIS, της Αλ-Κάιντα, χίλων δυο ομάδων, οι οποίοι βλέποντας την αναμπουμπούλα και τον εμφύλιο παρισφρίουν από παντού, από πού παντού, από το Ιράκ που σας έλεγα πριν, γι' αυτό το έλεγα και έτσι το συνδέω, από το Ιράκ που από το 3 μέχρι το 10 πολεμούσαν οι τζιχαντιστές τους Αμερικάνους και τη Συρική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν, έχοντας χάσει στο Ιράκ, προσέξτε, το 2010-11 οι τζιχαντιστές έχουν χάσει στο Ιράκ. Τα υπολείμματά τους, τα απομεινάρια τους, καλούν σε τζιχάτ στη Συρία πλέον, ενάντια στον Άσαντ, προκειμένου να γίνει χαλιφάτο η Συρία. Μπαίνουν λοιπόν εκεί, έρχονται και από αλλού, από την υποσαχάρη Αφρική, κάποια από τα Βαλκάνια, λίγη από την Τσετσενία, και σχηματίζεται πλέον στο Συριακό έδαφος, μία μεγάλη τζιχαντιστική εξέγερση. Ο Άσαντ όμως δεν έχει μόνο αυτούς. Έχει και τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους, Σουνίτες, τη Σουνιτική συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή της Συρίας, που πολεμάνε υπό τον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό. Έχει τους Κούρδους στα βόρεια που διεκδικούν την αυτονομία τους και ίσως και κάτι παραπάνω στο μέλλον και σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο το έδαφος σε οποιονδήποτε. Και ο παλιός του σύμμαχος, ο Ερντογάν, τον αφήνει. Γιατί τον αφήνει? Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι η γεωενεργειακή δρόμη. Πολύ βασικός. Η Τουρκία θέλει, ακόμα το θέλει μέχρι σήμερα, έναν αγωγό φυσικού αερίου που να ξεκινάει από το Κατάρ. Θυμηθείτε την κρίση του Κατάρ πριν από μερικούς μήνες, όπου οι αραβικές χώρες έκαναν αποκλεισμό εμπάργκο στο Κατάρ και ήρθε το Ιράν με την Τουρκία και το στήριξε. Θέλει λοιπόν από το κοίτασμα φυσικού αερίου του Κατάρ έναν αγωγό που να περνάει μέσα από τη Συρία, από τη σουνιτική ενδοχώρα της Συρίας και μέσω της Τουρκίας να πηγαίνει στην Ευρώπη για να μπορεί η Τουρκία να ανταγωνιστεί το ρωσικό φυσικό αέριο.
Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι δημιουργείται, αλλά αυτά τα γνωρίζει καλύτερα ο Γιάννης νομίζω, δημιουργείται μια ευκαιρία στην τουρκική οικονομία να παίξει λίγο, πολύ μάλλον, με το μαύρο χρήμα, με τη μαύρη οικονομία. Θα θυμάστε, ακούγατε για δισεκατομμύρια δολάρια που οι τζιχαντιστές βγάζουν από την πώληση πετρελαίου. Πραγματικά, υπολογίζεται σε 3 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα μόνο από το πετρέλαιο. Μόνο από, από τη λαθρέα πώληση πετρελαίου που οι τζιχαντιστές πουλούσαν. Κυρίως η Τουρκία είναι αυτή η οποία εμπλέχθηκε σε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε πόσο χρήμα κινήθηκε στην τουρκική οικονομία, μαύρο χρήμα. Έτσι, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν ήθελε να δώσει χρήμα, να αποκτήσει κοινό, πελατειακό κοινό, να αποκτήσει και άλλους οπαδούς, να φτιάξει μια μεγάλη μεσαία ισλαμική τάξη που θα χτυπήσει την παλιά μεσαία τάξη του στρατού, των Κεμαλικών. Ένας δεύτερος λόγος ενδεχομένως λοιπόν αυτός. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη σιγά σιγά από κάτω, υποδόρια, με στοχευμένα άρθρα στον τύπο, αφήνουν να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θα ήταν καλό η Τουρκία να χάσει λίγο τη θέση που έχει στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ και στη θέση της να σχηματιστεί μια νέα συμμαχία, τη θέση της Τουρκίας να την πάρουν οι Κούρδοι πλέον, ο κουρδικός παράγοντας, όπου μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ θα φτιάξουν ένα τόξο το οποίο θα σταματάει το Ιράν. Όταν όμως μπαίνουν στην ατζέντα των Αμερικάνων τα κουρδικά συμφέροντα, μένουν πίσω από τα τουρκικά συμφέροντα. Άρα πρόβλημα εδώ. Δεν θα τα εξηγήσω παρακάτω, είναι τροφή για σκέψη όλα αυτά, έτσι. Ένα ακόμα πράγμα είναι το εξής. Ο ρόλος της Ρωσίας. Η Ρωσία στη Συρία εμπλέκεται πάρα πολύ από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει μία στην Ταρσό έχει τη μοναδική της ναυτική βάση στη Μεσόγειο η Ρωσία. Επίσης, όχι Λατάκια, Ταρσό νομίζω. Επίσης και κάτι άλλο. Είναι η προστάτηδα των χριστιανικών, όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Συρίας, αλλά και βέβαια της Μέσης Ανατολής, και των Αλεβιτών, της φυλής δηλαδή που είναι ο πρόεδρος Άσαντ. Δεν θα φύγει η Ρωσία από εκεί, ίσα ίσα που βρίσκει ευκαιρία με τον εμφύλιο να αναβαθμίσει τον ρόλο της. Άλλος λόγος για την αλλαγή στάση του Ερντογάν. Στην Αίγυπτο γίνεται η εξέγερση, πέφτει ο Μουμπάρακ και έρχεται η μουσουλμανική αδελφότητα και ο Μόρση, ο πρόεδρος Μόρση που προέρχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Βρίσκει λοιπόν ευκαιρία ο Ερντογάν και λέει το εξής, ο οποίος μέχρι τότε έχει κρύψει πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι θέλει να στηρίξει μία πολιτική υπό τη μουσουλμανική αδελφότητα. Ή τουλάχιστον να το έχει στην ατζέντα του και θέλει να το βγάλει μετά, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχουν τα αποτελέσματα που παράγονται από την πολιτική. Ο Ερντογάν λοιπόν σκέφτεται το εξής. Με τον Μόρση στην Αίγυπτο, τον Εμμύρη του Κατάρ και την Τουρκία φτιάχνεται μία συμμαχία η οποία μπορεί να με κάνει εμένα σαν Τουρκία να κάνω τι? Να χτυπήσω τη Σαουδική Αραβία στον ενδοσουνητικό ανταγωνισμό και άρα να είμαι εγώ ο οποίος θα βρεθώ απέναντι από το Ιράν και τη Ρωσία. Μη σας ξεγελάει η συμμαχία τώρα Ρωσίας-Τουρκίας. 2 χρόνια πριν ρίξανε ένα ρωσικό F-16. Έτσι δεν είναι? Όμως, δεν υπολογεί ή τουλάχιστον κάνει αυτή την κίνηση περιμένοντας οι Αμερικάνοι να στηρίξουν αυτήν τη σκέψη του απέναντι στο Ιράν. Όμως οι Αμερικάνοι που σας έχω πει από πριν ότι ήδη αρχίζουν και αλλάζουν πολιτική με την αλλαγή στο Υπουργείο Εξωτερικών από τη Χίλαρη Κλίντον στον Τζον Κέρι, αλλάζει μια κάπως η πολιτική του Ομπάμα, δεν φαίνεται να αποδέχονται αυτή την προοπτική και το αποτέλεσμα είναι ο Ερντογάν να βρεθεί, η Τουρκία δηλαδή, να βρεθεί στη μέση μιας κατάστασης η οποία γίνεται δύσκολη και μπορεί να εξελιχθεί σε εφιαλτική για την Τουρκία όταν πέφτει ο Μόρση το 2013. Άρα και ο Ερντογάν έχει να επιλέξει ή θα γυρίσει την πρώτερη κατάσταση ή θα προχωρήσει το δρόμο που έχει χαράξει. Επιλέγει να προχωρήσει το δρόμο που έχει χαράξει. Αυτό σημαίνει σύγκρουση, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από το 2011 με τον μέντορά του, το Φετκιουλά Γκιουλέν και άρα το όλο το γκιουλενιστικό κίνημα μέσα στην Τουρκία και σύγκρουση με το δυτικό παράγοντα μέσα στην Τουρκία αλλά και με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ.
και άρα βρίσκεται στη θέση να πρέπει να κάνει μία βραχύβια συμμαχία με δύο παραδοσιακούς ανταγωνιστές της Τουρκίας στην περιοχή, το Ιράν και τη Ρωσία. Αυτό που σας έλεγα πριν για τον αγωγό, τι σας είπα, θέλει να ανταγωνιστεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Άμα φτάσει δηλαδή τα σχέδια της Τουρκίας του Ερντογάν φτάσουν στο επάνω σκαλί, στον επάνω όροφο, έρχεται η σύγκρουση της Τουρκίας με τη Ρωσία. Το Ιράν επίσης, το Ιράν και η Τουρκία δεν είναι αραβικές χώρες, είναι όμως μουσουλμανικές. Θέλουν να είναι, διεκδικούν το ρόλο των προστατών των Αράβων, των ταβατζίδων των Αράβων. Οι Άραβες, έχοντας μεταξύ τους εμφύλες διαμάχες και σκοτωμούς, δεν μπορούν να έχουν μια αντιπροσώπευση, όπως παλιά έκανε ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ. Άρα λοιπόν, η Τουρκία με το Ιράν ξέρουν ότι μπορούν να γίνει ο καθένας τους ταβατζής των Αράβων. Άρα σύγκρουση μεταξύ τους. Αυτόν τον ρόλο έρχεται τώρα η Σαουδική Αραβία με τη στήριξη του Τραμπ, πείθοντας τον Τραμπ ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική του Ομπάμα και ο εχθρός να μην είναι πια το ΆΙΣ και τζιχαντίστες, αλλά είναι το Ιράν. Έρχεται η Σαουδική Αραβία να πάρει αυτό το ρόλο. Και η Σαουδική Αραβία τι θέλει να κάνει? Θέλει με λίγα λόγια να κατακτήσει έναν στον ενδοσουνητικό ανταγωνισμό κύριο ρόλο, πρωταγωνιστικό, με τη στήριξη των ΗΠΑ, να τα βρει με το Ισραήλ και μαζί με Αίγυπτο, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κούρδους, να φτιάξουν μία συμμαχία όπου το Ιράν θα το πετάξουν στην απέξω. Το Ιράν όμως δεν μπορεί να πεταχτεί στην απέξω λόγω της Κίνας και της Ρωσίας αλλά και της δικής του δυναμικής. Άλλο ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν τώρα τι κάνει? Η Τουρκία κάνει το εξής. Βλέποντας ότι είναι σε μία κατάσταση πολύ κρίσιμη, σε μία πολύ λεπτή γραμμή, όπου μπορεί να την οδηγήσει σε μία πλήρη ηγεμονία της περιοχής, αλλά μπορεί να την οδηγήσει και στην καταστροφή του ρόλου της, τα παίζει όλα για όλα. Δηλαδή, δεν θα πάει μέχρι το Κιρκούκ στο Ιράκ που είναι τα πετρέλαια, θα μείνει στη Συρία όμως, με σκοπό να διασφαλίσει έναν μελλοντικό όταν τελειώσει ο εμφύλιος και ξαναδημιουργηθεί το κράτος, όταν ξαναδημιουργηθεί το κράτος της Συρίας, εμείς μπορεί να επηρεαζόμαστε σαν άνθρωποι που είμαστε από το δράμα των προσφύγων και από το τι γίνεται στη Συρία, αλλά όταν τελειώσει, σύντροφοι και συντρόφοι, ο πόλεμος, 3 εκατομμύρια δολαρίων θα χυθούν για την ανάπτυξη της Συρίας από εταιρείες από όλο τον κόσμο. Κατασκευαστικές κλπ. Κλπ. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θέλει να έχει ρόλο. Θέλει να έχει πόδι, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, όχι μόνο για γεωενεργειακούς, για να μην αφήσει ποτέ τους Κούρδους να κάνουν ένα πρότυπο δικό τους κράτος που στο μέλλον μπορεί να διεκδικήσει λόγω της εδαφικής συγγένειας με τους Κούρδους της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ένα κράτος που θα αποσπάσει ουσιαστικά εδάφια από την Τουρκία ή οτιδήποτε τέτοιο παρόμοιο. Πρέπει λοιπόν να κινηθεί έτσι. Για να κινηθεί όμως έτσι, θα πρέπει να κάνει πόλεμο. Τον κάνει τον πόλεμο. Τον κάνει, τον ξεκίνησε από την νοτιοανατολική Τουρκία, στους δικούς τους ίδιους, στους Τούρκους πολίτες, στους Κούρδους της Τουρκίας. Τον συνεχίζει στη Συρία. Δεν είναι ένας εύκολος πόλεμος για την Τουρκία και δεν είναι ένας πόλεμος ο οποίος μπορεί να κρατήσει σε μάκρος. Και ίσως είναι ένας από τους λόγους που επίσπευσε και τις εκλογές, τις έφερε πιο κοντά. Ένα επίσης δεδομένο είναι ότι ενδιαφέρει την Τουρκία πάρα πολύ, όπως γνωρίζουμε, για τα συμφέροντά της στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Δεν διεκδικεί αυτή τη στιγμή κάτι στην Κύπρο και στο Αιγαίο, αν σκέφτεται κάποιος κάποιο αυτό από άποψη εδαφών, όμως θα πιέσει όσο μπορεί στην Κύπρο και στο Αιγαίο, εκβιάζοντας το δυτικό παράγοντα, ότι αν δεν μου κάνετε τα χατήρια μου στη Μέση Ανατολή και αν στη μεταεμφυλιακή, στη μεταπολεμική Συρία ο ρόλος μου στη Μέση Ανατολή δεν είναι αυτός που θέλω εγώ, τότε θα επεκτείνω συνεχώς αυτή την κρίση προς τα δυτικά, προς εσάς, που δεν είστε και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εκεί στην Ευρώπη και δεν ενδεχομένως τα θέλετε αυτά, θα πει ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν έχουμε, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο της εισήγησής μου, ένα στρατηγικό βάθος, όπως λέγεται, της Τουρκίας, η οποία ξεκινάει η σκέψη της από το Ιράν και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική,
μέχρι και την Αίγυπτο, όπου μπορεί να παίξει, θέλει να παίξει έναν ρόλο σε όλη την παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα βάζουμε μέσα και τα Βαλκάνια, τις βαλκανικές κτίσεις Οθωμανικής, βάζουμε μέσα και τις κτίσεις της, τις παρευξήνες κτίσεις της, τις κτίσεις στην Κεντρική Ασία που έχει μουσουλμανικό πληθυσμό. Θέλει λοιπόν να παίξει ένα ρόλο. Εδώ ερχόμαστε στην ιδεολογία του ΑΚΑΠΕ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Αυτή η ιδεολογία, λένε πολλοί τώρα τελευταία, δείχνουν τον Ερντογάν να κάνει το σήμα με τα τέσσερα δάχτυλα που είναι το σύλλημα των αδελφών μουσουλμάνων. Πραγματικά, δεν υπήρξε όμως η εμφάνισή της αυτή μέχρι τα πριν από λίγα χρόνια. Ο Ερντογάν δηλαδή, όπως θα θυμάστε, ήταν φιλοευρωπαίος, ήταν φιλοαμερικανός, προωθούσε το δρόμο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον Άστ, σας έλεγα πριν τι γινόταν και λοιπά, τα ξέρουμε όλοι αυτά, τη σχέση του με τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη. Όταν για τους λόγους που σας είπα πριν, ή εξαιτίας των λόγων που σας είπα πριν, δεν έχει σημασία αν το χρησιμοποιεί εργαλειακά ή αν το πιστεύει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Αν δηλαδή όντως ήταν αδελφός μουσουλμάνος από πάντα ή εργαλειακά το χρησιμοποιεί, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, τα αποτελέσματα μας ενδιαφέρει στην πολιτική. Δείχνοντας λοιπόν αυτό το πρόσωπο ως αδελφός μουσουλμάνος, συσπηρώνει μέσα στην Τουρκία κόσμο, θρησκευόμενο. Δεύτερον, συσπηρώνει μουσουλμάνους ως προστάτης, ως πατέρας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Τρίτον, κάνει μια σύνδεση με το παρελθόν. Η μουσουλμανική αδελφότητα δεν είναι μια τυχαία οργάνωση. Ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 20 στην Αίγυπτο. Έχει προσφέρει στην αιγυπτιακή κυρίως κοινωνία. Έχει προσφέρει φιλανθρωπικά ιδρύματα, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Έχουν μαρτυρήσει τα στελέχη της με όλα τα καθεστώτα, με τους Άγγλους αποικιοκράτες, με τον Νάσερ. Τώρα που σας θυμίζω, η μουσουλμανική αδελφότητα ήταν απαγορευμένη στην Αίγυπτο, έτσι, μετά την πτώση του Προέδρου Μόρση, μετά το πραξικόπημα του 2013. Δηλαδή το όνομά της, των αδελφών μουσουλμάνων στον ευρύτερο μουσουλμανικό χώρο, είναι ένα όνομα, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, προφανώς, είναι ένα όνομα το οποίο συνδέεται με την αντίσταση, με τη φιλανθρωπία, με την κοινωνική αλληλεγγύη. Και είναι ένας από τους λόγους που στις εκλογές μετά την πτώση του Μουμπάρακ πήρε 45%. Και αν γινόντουσαν οποτεδήποτε στιγμή εκλογές που να συμμετείχε με κάποιο τρόπο, κάτω από 30% δεν πέφτει στην Αίγυπτο. Έχει λοιπόν ένα τέτοιο προφίλ η μουσουλμανική αδελφότητα. Όταν ο Ερντογάν αυτό το πράγμα το βάζει στην Τουρκία μέσα, σε μια χώρα δίπλα στη Δύση και μέσα στη Δύση, άμα θέλετε, τότε μεταφέρει αυτό τα τόξα που σας έλεγα πριν και τις συμμαχίες, τις παίρνει από το ένα μέρος και τις πηγαίνει στο άλλο και φτιάχνει ένα τρίγωνο στη Μέση Ανατολή, όπου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω, όπως η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, να κατακτήσω εδάφη, άλλωστε δεν είναι εποχή των αυτοκρατοριών σήμερα, αλλά θέλω την ηγεμονία όλης αυτής της περιοχής. Και εκεί το στοιχείο το οικονομικό ή το ενεργειακό δεν είναι μόνο του. Είναι απαραίτητη ιδεολογία και είναι απαραίτητη ιδεολογία η θρησκευτική της μουσουλμανικής αδελφότητας για μένα. Με όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει όταν μιλάμε για την Τουρκία να τη βάζουμε, κρατάμε πρώτον στο ευρύτερο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, δεύτερον στις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ παραδοσιακά και σήμερα, τρίτον στον ανταγωνισμό Ρωσίας ΥΠΑ στην περιοχή, και τέταρτον, να κλείσω με κάτι που το έχω πει και πολλοί από εσάς με έχετε ακούσει να το λέω. Ότι ο Ερντογάν, να ξέρετε, για μένα ότι βιάζεται. Βιάζεται να κερδίσει όσο δυνατόν πιο πολλά. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές κινήσεις που πολλοί τις λένε πανικού, αλλά δεν είναι πανικού. Είναι κινήσεις που ξέρει ρεαλιστικά ότι πρέπει να γίνουν. Γιατί βιάζεται. Γιατί όταν έλθει η ώρα που η Ρωσία με τη ΣΥΠΑ θα τα βρουν στην περιοχή και θα μοιράσουν την περιοχή, η Τουρκία που είναι στη μέση θα τη στύψουν και οι δύο σε λεμονόκουπα και θα την πετάξουν στην άκρη. Την Τουρκία, όχι την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, δεν μπορεί να στύφτει και να πεταχτεί στην άκρη. Πάντα θα έχει ένα ρόλο, τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν, τον ίδιο προσωπικά και όλη του την ομάδα. Και όλο το καθεστώς που προσπαθεί να φτιάξει.
Αν δηλαδή αυτό το πράγμα ξέρει ο Ερντογάν ότι αν δεν το δέσει, αν δεν το στεριώσει στην κοινωνία της Τουρκίας, δηλαδή τι, να πάνε να τον ρίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να βγουν εκατομμύρια υποστηρικτές στον δρόμο και να είναι έτοιμοι να πεθάνουν για αυτόν. Να ξέρει ότι αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, ο ίδιος δεν έχει τύχει πολιτικά και ενδεχομένως και από την άποψη της φυσικής του παρουσίας αυτή η ζωή. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.